Αυτή είναι η τέταρτη ομιλία μου στη Γενική Συνέλευση ως Πρωθυπουργός. Με ακούσατε στο παρελθόν να λέω ότι είμαι πάντα ανοιχτός στο διάλογο και στην επίλυση των διαφορών με έναν ανοιχτό τρόπο, ο οποίος θα συνάδει με το διεθνές δίκαιο. Και αυτό ισχύει ακόμα. Η Τουρκία, η αλήθεια είναι, είναι μια σημαντική χώρα, μέλος του ΝΑΤΟ, που μπορεί να είναι εταίρος και σύμμαχος της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν το επιλέξει. Η Τουρκία έχει την ικανότητα να παίξει ένα επικοδομητικό ρόλο. Παραδείγματος χάρη, οι πρόσφατες προσπάθειες της Άγκυρας οδήγησαν σε μια επιτυχή συμφωνία για την εξαγωγή σιτηρών από την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και αυτό ήταν μια πάρα πολύ σημαντική συμβολή στην επιστημιστική ασφάλεια σε όλο τον πλανήτη. Αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα, η Τουρκία, συνεχίζει να παίζει έναν αποσταθεροποιητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή του Καυκάσου. Είναι επίσης η μόνη χώρα μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία. Και όσον αφορά την Ελλάδα, δεν θέλω να πω ότι η ηγεσία της Τουρκίας φαίνεται να έχει μία περίεργη αιμονή με τη χώρα μου. Η γλώσσα γίνεται ολοένα και πιο φιλοπόλεμη. Απειλούν ότι η Τουρκία θα έρθει τη νύχτα, αν το αποφασίσει. Αυτή είναι μία γλώσσα ενός επιτιθέμενου, όχι ενός ειρηνοποιού. Δυστυχώς, αυτό βεβαίως δεν είναι κάτι καινούργιο. Και η Τουρκία απειλεί την κυριαρχία στο Αιγαίο. Και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Η Τουρκία αναπτύσσει ένα αφήγημα με ψευδή αιτήματα για το Αιγαίο, το οποίο ξεκινά από την κρίση των Ιμίων, τη δεκαετία 90, μέχρι σήμερα. Απειλεί την Ελλάδα με ένα κάζους μπέλι. Αν επιλέξουμε να ασκήσουμε το κυρίαρχο δικαίωμά μας για διερεύνηση στα χωρικά μας ύδατα. Και βεβαίως αυτό το αφήγημα συνεχίζεται. Και πέρσι η Τουρκία αμφισβήτησε την κυριαρχία μας στο Αιγαίο, σε μεγάλα νησιά όπως η Χίος και η Ρόδο. Μια κυριαρχία η οποία ιδρύθηκε και θεσπίστηκε από διεθνείς συνθήκες πριν από 100 χρόνια. Και αυτό που είναι ιδιαίτερως ανησυχητικό είναι η αυξανόμενη ένταση της απειλής από την πλευρά της Τουρκίας, η οποία χαρακτηρίζεται από μια κλιμάκωση και από επιθετική ρητορική, συνδυασμένη με μια τεράστια εκστρατεία παραπληροφόρησης, παραβίαση της κυριαρχίας της Ελλάδας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στην θάλασσα και στον αέρα, από την ένταση των μεταναστευτικών ροών και από την άρνησή της να συμμετάσχει σε συναντήσεις υψηλού επίπεδου. Και ρωτάω, είναι αυτή η συμπεριφορά σύμφωνη με μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, η οποία υποτίθεται σέβεται την χάρτα των Ηνωμένων Εθνών? Όχι. Αυτές οι πράξεις υπονομεύουν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο σε μια εποχή όπου η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Ερντογάν θέλει να μιλάει για κόκκινες γραμμές. Εγώ θέλω να πω το εξής. Τα αιτήματα της Τουρκίας όσον αφορά την κυριαρχία των ελληνικών νησιών είναι αβάσιμες και έολες. Το να αμφισβητεί την κυριαρχία είναι μια κόκκινη γραμμή η οποία δεν θα επιτρέψουμε να περάσει. Και ως Πρωθυπουργός της Ελλάδας ποτέ δεν θα συμβιβαστώ όσον αφορά την εθνική κυριαρχία, τη σταθερότητα. Και η Ελλάδα δεν θα εκφοβιστεί από κανέναν. Και εντούτοις. Δεν είναι ανάγκη να ακολουθήσουμε αυτή την οδό. Υπάρχει μια άλλη οδός που μπορούμε να ακολουθήσουμε. Ο ελληνικός λαός και ο τουρκικός λαός έχουν μια μακρά ιστορία ειρηνικής συνύπαρξης. 8 χρόνια μετά τα τραγικά γεγονότα του 1922, οι Έλληνες και οι Τούρκοι ηγέτες είχαν το θάρρος να υπογράψουν μια συμφωνία ειρήνης και φιλίας. Και γι' αυτό σήμερα, από τα Ηνωμένα Έθνη, θα ήθελα να απευθυνθώ όχι μόνο στην τουρκική ηγεσία, αλλά και στον τουρκικό λαό, στέλνοντας αυτό το μήνυμα. Η Ελλάδα δεν αποτελεί απειλή για τη χώρα σας. Δεν είμαστε ο εχθρός σας. Είμαστε γείτονες.
Σεβόμαστε τη φιλία που υπάρχει μεταξύ των απλών Ελλήνων και των Τούρκων και γνωρίζω ότι η συντριπτική πλειονότητα στις δύο χώρες δεν θέλει αυτή την πολιτική σύγκρουση και την εχθρότητα. Οπότε ας προχωρήσουμε προς το μέλλον μέσα σε ένα πνεύμα συνεργασίας και φιλίας, αμοιβαίου σεβασμού και πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επιτρέψτε μου να κάνω και μια συγκεκριμένη αναφορά στην τραγική μεταναστευτική κατάσταση στο Αιγαίο. Η Τουρκία εργαλοποιεί τις μεταναστευτικές ροές από τον Μάρτιο του 2020, όταν διευκόλυνε πάρα πολλούς απελπισμένους ανθρώπους να περάσουν παρανόμως στην Ελλάδα προκειμένου να ασκήσει πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να είμαι απολύτως σαφής. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να προστατεύει τα σύνορά της με πλήρη σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ακτοφυλακή μας έχει σώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων στη θάλασσα και το έκανε αυτό και χθες, όταν σώσαμε πάνω από 130 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων πολλών παιδιών, από δύο βάρκες που βυθίζονταν στο Αιγαίο. Θα είμαστε πάρα πολύ πιο χρήσιμοι στην Τουρκία αν συνεργαστούμε ενεργά και αν η Τουρκία συνεργαστεί με την Ελλάδα και την Ευρώπη για το θέμα της μετανάστευσης. Στο κάτω-κάτω, οι βάρκες που μεταφέρουν τους ίδιους απελπισμένους ανθρώπους, τους οποίους αναφέρεται ο Ερντογάν, αφήνουν τις ακτές της Τουρκίας στο φως της ημέρας.